Η Hulk είναι το πρώτο GR Eco Island της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει τα μικρά ελληνικά νησιά σε βιώσιμους και αηφόρους προορισμούς. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας έχει δημιουργηθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο παράγει την ενέργεια την οποία χρειαζόμαστε ως κοινωνία, και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Με τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας που τα μέλη είναι ο Δήμος Χάλκης ως εγγύητης με το 50% και το υπόλοιπο 50% οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε σχεδόν τους λογαριασμούς μας και το όφελος να έχει φτάσει ήδη, όπως σας είπα πριν, στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην όμορφη μας Χάλκη. Εδώ θα δείτε ένα παραδοσιακό αρχοντικό της Χάλκης μας, πως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Δείχνουμε την εποχή της γιαγιάς του 1900, πως ήταν τα χαρκίτικα χειροποίητα κεντήματα και τα χειροποίητα επίπλα, τα οποία βέβαια τα έχουμε επισκευάσει, διότι από τότε είχαν καταστραφεί και πρέπει να τα επισκευάσουμε. Εδώ θα δείτε οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Επίσης, οι παππούδες μας ασχολούνται με τη σφουγγαλία. Ήταν καραβοκύριδες, ήταν καπετάνεοι, ήταν έμποροι σφουγγαριών και γύριζαν όλο τον κόσμο και σύμφωνα με την τότε εποχή έφερναν και στο νησί μας. Λένε ότι είχαν πάρει δώσε με Αγγλίαν εκείνα τα χρόνια. Εκεί γινόταν το εμπόριο και οτιδήποτε ωραίο είχε εκείνη την εποχή, έφερναν και στο νησί μας. Μη βρισκόμαστε σε ένα από τα αγαπημένα νησιά, κατά τη δική μου άποψη, του Αιγαίου, είναι η Χάλκη. Είναι ένα βαθύ μπλε που δεν το βρίσκεις σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Η αρχιτεκτονική είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι είναι από τα λίγα νησιά που έχουν και τη γραφικότητα και τους χρωματισμούς. Δημιουργεί μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων και χαλάρωσης όλο αυτό στο μάτι του τουρίστα. Έχω τη θέση του β' μηχανοδηγού και δουλεύω, είμαι τώρα εδώ 15 χρόνια σχεδόν. Δεν είναι εύκολη η ζωή της θάλασσας, είναι πολύ δύσκολη για μια γυναίκα, αλλά την αγαπά σιγά σιγά την θάλασσα και όλα τα ξεχνάς. Στη Χάλκη γεννήθηκε ο αείμνηστος Δημήτριος Κρεμαστινός, καθηγητής καρδιολογίας, σπουδαίος άνθρωπος, χαλκίτης, ο οποίος αγαπούσε πολύ τη Χάλκη, ερχότανε πολύ συχνά και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί που πρέπει κάθε Έλληνας να έρθει να το επισκεφτεί. Τι να πούμε για τη Χάλκη, τα συναισθήματα, τα καλύτερα. Είμαστε ερωτευμένοι με τη Χάλκη, εγώ και η οικογένειά μου. Δεν υπάρχουν λόγια, είναι πραγματικά αυτό που λέει η Ματίνα. Είναι το νησί μας, είναι η πατρίδα μας. Οι άνθρωποι. Είναι, ναι, το κυριότερο. Οι άνθρωποι, οι γείτονές μας εδώ, έχουμε το σπίτι μας εδώ. Κάνουμε εξοχή εδώ, κάνουμε τα μπάνια μας, τα όμορφα. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, να έρθει εδώ, να γνωρίσει αυτό το υπέροχο νησί. Έχει χαρακτηριστεί και νησί ειρήνης και φιλίας. Πράγματι είναι ένα όμορφο ήσυχο νησί, καθαρό. Γεια στα άσπρα σήμερα, Και είναι φιλόξενο. Αυτό είναι το κυριότερο, έτσι, χαρακτηριστικό του. Έχει πολύ ωραίο φρέσκο ψάρι, έχει ωραίο φαγητό. Εγώ νομίζω ότι
Είναι από τα ωραιότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Μπορεί να είναι προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό πιστεύω.